Στη... Και καλά κάνω. Να είμαστε και στο Facebook Live. Και στο Facebook και ζωντανά και στο ράδιο. Εδώ, Ελένη. Εντάξει, φαίνεσαι. Φαίνεσαι, περίμενε. Δεν θέλω να φαίνομαι, μάνα. Γιατί μάνα μου. Είναι τώρα γιατί αυτό μάνα να μου. Για στιγμή λοιπόν, να πάμε και τα πιστικά μας. Και είμαστε έτοιμοι. Γεια σας φίλοι, τι κάνετε. Είμαστε πώς και είστε? Facebook, είμαστε live στο Facebook. Από πού? Πού θα μας βρούνε? Θέλω πρώτα απ' όλα. Στη σελίδα του Σφαίρα. Radio Cyprus Facebook. Σφαίρα Radio Cyprus. Θα μας δείτε live και θα μιλήσουμε. Γιατί του ήρθανε τα νούμερα, γι' αυτό έχει αυτή την εγρήγορση. Βασικά δεν θα μιλήσουμε, θα μιλήσει. Εμείς απλά αναπνοές θα κάνουμε. Όχι. Καλύτερα. Όχι, σας θέλω εδώ μαζί μου. Μα δεν είδα εντάξει. Κάτι. Θέλω συμπαράσταση. Μα δεν είδαμε, δεν προλάβαμε, δεν προκάμαμε να δούμε κάτι. Δεν μπορεί να φέρουμε. Λόγω τηλεοράσεως θα το απελευθερώσω. Ναι, παιδιά, δεν είναι σωστό, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να φαίνομαι μόνο εγώ ο κακός. Καλημέρα, πούμε... Αναστάσια. Γιατί, πώς δεν γίνεται. Θα τα πούμε όλα όπως ο καθένας το αντιλαμβάνει. Να πούμε ότι ξεκίνησε. Λοιπόν, οπότε θα σας ρωτήσω εγώ. Είδατε χθες και οι φίλοι μας από το Facebook και οι φίλοι μας από το που μας ακούνε το ραδιόφωνο. Όσοι τουλάχιστον. Στα μηνύματα. Θέλουμε τη συμμετοχή σας. Θα μιλήσουμε τηλεοπτικά τώρα για το επόμενο ημίωρο, ώρα και πρωινό. Αν θέλετε, μπορώ μέχρι τις 12 να πάω στην εκπομπή της Μαρίας. Θα πάρουμε και της Μαρίας μετά την εκπομπή. Για την επόμενη μισή ώρα, σίγουρα τουλάχιστον. Να ρωτήσω λοιπόν την Ελένη και τον Μέμνονα. Είδατε χθες την πρεμιέρα της Ευρυπίδου? Είδα κάποιες σκηνές, κάποια πλάνα είδα. Ναι. Να σου πω εγώ. Να μου πεις εσύ πρώτα. Που είναι φίλη μου η Κωνσταντίνα. Που είναι φίλη σου η Κωνσταντίνα, ναι. Μου άρεσε η εικόνα. Ναι. Αλλά δεν είδα κάτι καινούργιο. Δεν είδα κάτι διαφορετικό που θα ήθελα να δω. Δεν είδα κάτι φρέσκο όπως μας προειδέαζε. Είδα κάτι το οποίο ξαναείδα. Εγώ που δεν είδα τίποτα θα μου πείτε. Μπορεί να μην είμαι και ο πιο αντικειμενικός κριτής. Αυτό που σου λέω, μωρέ. Ένα φορμάτ το ίδιο, μια συνέντευξη, ένα αυτό, ένα ρεπορτάζ, δεν είχε κάτι αυτό, ότι περίμενα κάτι λίγο πιο εντυπωσιακό, μάλιστα. Να υπάρχει κάτι να με ταΐσει περισσότερο. Δεν το είδα όμως αυτό. Πάλι, να σε ταΐσει. Τι να κάνω. Σε πειράζει που χρησιμοποιείς. Όχι, παιδί μου. Όχι, παιδί μου. Εσύ το είδες όλο, το όλο καλά. Είδα το μεγαλύτερο μέρος. Ωραία. Και... Και τι να σου πω τώρα. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Μέμνονα. Μ' αρέσει έτσι να είσαι. Θα συμφωνήσω με. Τι να είμαι. Μαλακός. Ναι, θα συμφωνήσω με τον Μέμνονα στο ότι δεν είχε τίποτα το πρωτότυπο. Ήτανε μια από τα ίδια. Δεν μπορώ να πω ότι εκπλήσωμαι, απογοητεύομαι. Γιατί ούτως ή άλλως το καλάθι ήταν μικρό. Το πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή καλάθι Playmobil, Lego, τόσο μικρό. Αυτό έχει που κρατούσα. Και μεγάλα Playmobil τώρα τελευταία. Ναι, ξέρεις. Αλλά πάλι τα Playmobil είναι ένα. Δεν μιλάμε και να τα τεράστια τα σε φυσικό μέγεθο. Τώρα θα πει, θα μιλήσουν για αλήθεια για Playmobil. Για Playmobil, ναι. Μιλάμε το μικρό το καλαθάκι, το τόσο, ναι. Ούτως ή άλλως, αυτό που κρατάνε. Εντάξει, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι. Εσύ περίμενε, Ελένη, το είδες. Εγώ δεν είδα, είδα τώρα τίποτα, λίγο. Τίποτα. Κάποια clips. Μου άρεσε ο τρόπος τους... που ξεκίνησε με την παρουσίαση ναι, του καθενός. Θα τους πιστώσω ότι προσπάθησαν να ξεφύγουν όσο είναι. Όσο είναι δυνατό, εφικτό με τη συγκεκριμένη ομάδα να κάνουν κάποια τρολαρίσματα, ο Θεός να τα κάνει τρολαρίσματα τέλος πάντων. Πολύ, πώς να το πω, επιδερμικά τρολαρίσματα, τύπου εντάξει, μην θυμώσουν κιόλας. Ναι. Όπως η παροδία του τρέιλερ της Χριστιάνας που βάζανε, η Χριστιάνα απευθυνόταν στο τρέιλερ στον τηλεθεατή και αντίστοιχα στον τηλεθεατή βάλαν τον Εφραίμ. Ναι. Κάτι του τύπου, ας πούμε, χαριτομενιά για να το δει η Χριστιάνα και να πει: Χαχαχα, τι ωραία παιδιά, χαριτωμένο, μπράβο σας. Ναι. Αυτά, ή τη Χαριτίνη Ηλιάδη επίσης. Ποια είναι το περιπέτειο. Και όπως και η Χαριτίνη Ηλιάδη μετά από την παροδία του δικού της τρέιλερ έβαλε και εκείνη πόσταρ κάτι στο Instagram. Κλαίω, παιδιά, κλαίω από τα γέλια, ναι, φυρμό, τι να σου πω. Ναι, είναι μ' αρέσει που μεταξύ τους ανταλλάζουν κάποιες φιλοφρονήσεις. Κακό είναι. Που θέλεις να βάλεις τα δύο δάχτυλα όπως είναι έτσι εδώ μέσα. Γιατί, καταλαβαίνεις και να. Γιατί όμως, γιατί. Γιατί μιλάμε για τηλεόραση. Ναι, αλλά δεν μπορούν να έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους παρουσιάστριες επειδή δηλαδή είναι σε. Επειδή την χάνει να γνωρίζω αυτό το χώρο και από την καλή και από την ανάποδη, πίστεψέ με, ένα 95% αυτών των μεταξύ τους φιλοφρονήσεων και. Λέω, σε αγαπώ και σε. Ναι, είναι ψεύτικα. Και στη μένα. Δεν το πιστεύω, να σου πω γιατί. Εγώ το πιστεύω. Γιατί τα έχω δει με τα μάτια μου. Εγώ τα έχω δει με τα μάτια μου. Γιατί σε μένα προσωπικά, αρκετοί δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένες, η Χαριτίνη Ηλιάδη της Ελλάδας είναι καινούργιο πρόσωπο.
Μπορεί και να το εννοεί, δώστε τις 6 μήνες και θα σταματήσει να τα εννοεί. Παιδιά, συγγνώμη, γιατί ζούμε στην Κύπρο, όπου τα κασέ δεν έχουν καμία σχέση με τα κασέ που δεν ήτανε. Έχει εντάξει, να κάνει, οπότε, ποια κασέ, Ελένη μου, ποια κασέ. Παιδί μου, είναι υπάλληλοι, οι κοπέλες δουλεύουν, υπάλληλοι δεν είναι, αλλά δουλεύουν σε ένα τηλεοπτικό σταθμό ναι, για αλλά να πάρουν τα λεφτά. Όταν εγώ προσωπικά ξέρω την πραγματική γνώμη που έχει ο ένας για τον άλλον και μετά βγαίνουν δημόσια και λένε άλλα πράγματα από αυτά που έχουν πει σε μένα. Τι θες να πούνε και εσύ ρε κάφρε, να βγαίνει ένα να κάνει το μάτα μου. Να μην πούνε τίποτα, να μην δεν είναι ανάγκη να αγαπιούνται. Καλύτερα ναι, αυτό ίσως. Να μην πει τίποτα. Δεν είναι ανάγκη να αγαπιούνται, αλλά εγώ πάλι πιστεύω ότι αγαπιούνται. Ελάχιστοι, ίσως και να αγαπιούνται και να υπάρχουν και φιλίες στον χώρο, αλλά συνήθως έχει να κάνει με το άμα δεν μπλέκεται το ένα στα πόδια του άλλου. Μάλιστα. Όταν θα έρθει η ώρα που θα μπλέξει, ας πούμε, υπάρχει περίπτωση δύο γνωστών τηλεπαρουσιαστριών, εντάξει, κάθε μια στον τομέα της, οι οποίες λέγανε και πόσο αγαπάει η μία την άλλη και πήγαινε η μία καλεσμένη στην εκπομπή της άλλης και πόσο αγαπάει η μία την άλλη, μέχρι που η μία βρέθηκε στο ίδιο κανάλι. Με την άλλη, εντάξει, της πήρε ένα καλεσμένο και το να πω ότι έγιναν κόλλος θα ήταν understatement of the year. Δεν θα πω ονόματα, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να πω ονόματα. Να φωτογραφήσεις. Λοιπόν, οπότε και συνέχισαν μετά και συνέχισαν μετά στις δημόσιες εμφανίσεις τους να λέει μία πόσο αγαπάει και πόσο εκτιμά την άλλη. Ενώ και οι δύο, σε μένα προσωπικά, κατηδίαν να μην πω τι έλεγε η μία για την άλλη. Θα κοκκινήσουν και μπετατζίδες άμα πω τι έλεγε η μία για την άλλη. Τι μπετατζίδες, τι Λουκαίδου του ραδιοφώνου υποτίθεται, αυτή τη στιγμή. Υποτίθεται οι μπετατζίδες σε βρίζουν. Ξέρω εγώ έτσι. Βρίζω σαν μπετατζής. Ξέρω πράγματα και δεν λέω. Τώρα είναι. Ελένη Λουκαίδου. Έτσι μας έκανε τώρα. Εγώ δεν μπορώ να πω ονόματα. Όχι μόνο η Ελένη Λουκαίδου και οι άλλοι, πώς την είπαμε. Και οι άλλοι που ήξερε και δεν μιλούσε. Τη κεντρική. Ναι. Τη κεντρική. Αυτό που όλοι θα ανοίξουν το στόμα του, όλοι έχουν άπειρα. Άμα ανοίξω το στόμα. Άκου τον άλλο. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Εγώ νομίζω κατάλαβα. Το θέμα μας όμως είναι το άλλο, παιδιά, με την Ευρυπίδου και το όλο καλά. Ότι από το κανάλι μας διαβεβαίωναν, όπως έχω και τη διαβεβαίωση από τέλος πάντων κάποιους μέσα από την εκπομπή ότι... Ήταν και ο CEO ότι, στην πρώτη εκπομπή, έτσι. Να μην πιάσουμε τώρα τον Τσουρουλιά, ας τον παρακαλώ τον πιάσω μετά. Μα αφού την πήρε τον είδα, γι' αυτό. Ότι από το κανάλι μας διαβεβαίωναν για τέσσερις εισάξιους και ισότιμους παρουσιαστές. Αλλά δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Είδαμε ακόμα μια εκπομπή όχημα για την Κωνσταντίνα Ευρυπίδου. Καλά, μήπως ήταν επειδή βγήκε πρώτη. Εσύ όπως το είδες, δηλαδή σου φάνηκε σαν τέσσερις. Να δει τώρα, παιδιά, που μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Όχι, έχεις δίκιο. Η εικόνα που δίνανε ήταν όταν πάνω στην Κωνσταντίνα. Στο 58-88 ή στα social media του σταθμού, πείτε μου, σας παρακαλώ, όσοι είδατε. Όσοι είδατε, στείλτε εδώ ή στο Facebook, κάτω από το βίντεο. Όσοι είδατε χθες, όσοι είδατε, γιατί δεν είδατε και πολύ. Από ό,τι είδα τα νούμερα. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Όσοι, αν τύχει και είδατε την τόλα καλά, πείτε μου, σας φάνηκε μια εκπομπή με τέσσερις ισότιμους παρουσιαστές, γιατί εγώ είδα την Ευρυπίδου παρουσιάστρια και τρεις πανελίστες να κάνουν ό,τι έκαναν και πέρσι, απλά σε άλλο κανάλι, με καλύτερη εικόνα και επίσης με σκηνικό Frankenstein, φτιαγμένο από κομμάτια σκηνικών παλαιότερων εκπομπών. Είδαμε νομίζω κάτι από τον Πρίγκιπα, είδαμε κάτι βάζα από τον Βουράτε Γειτόνι. Πολλά κομμάτια του σκηνικού. είναι σκηνικό Frankenstein. Δεν μπορώ να καταλάβω. Frankenstein. Φτιαγμένο από κομμάτια άλλων πεθαμένων εκπομπών. Άσεμα. Είχε και τίποτα από το που πάμε. Ελπίζω μόνο... Το τρένο. Από το που πάμε νομίζω πήραν μόνο το κακό χιούμορ. Μάλιστα. Πάρε μια ανάσα. Τι έγραψαν, λοιπόν, σε νούμερα. Εσύ το βγάλες στα νούμερα. Εμείς μπορεί να έχουμε λάθος, στα νούμερα μπορεί να λένε άλλα πράγματα. Στα νούμερα ξεκίνησαν με 12,2, έφτασε στο πικ στο δεύτερο, τέταρτο, 18 και μετά ήτανε ελεύθερη πτώση. Και πού πήγε μετά. Έφτασε μέχρι το 10, μέσος όρος 12,9, το οποίο μπορεί να είναι καλός, ικανοποιητικός, τέλος πάντων, ικανοποιητικός, θα έλεγα άμα ήμουν ο Τσουρούλης ή ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου. Αλλά
Δεν είναι. Ούτε ο παράγοντας περιέργεια δεν δουλέψε. Πρεμιέρα. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Να... Στην πρεμιέρα, και ειδικά μια τόσο πολύ διαφημισμένη πρεμιέρα, και πολύ διαφημισμένη και όχι μόνο από το κανάλι, και από εμάς και από, για όλους τους λάθος λόγους, ας πούμε, ότι, που πέσαμε όλοι πάνω ότι η Ευρυπίδου πάλι επιστρέφει και μετά λέγανε όχι, δεν είναι η Ευρυπίδου, είναι τέσσερις παρουσιαστές και τελικά είναι η Ευρυπίδου. Και αναρωτιέμαι, η Τζόρτζια η Παναγή. Η Τζόρτζια η Παναγή. Η Τζόρτζια. Πώς δέχτηκε, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι η Τζόρτζια δέχτηκε να είναι μπορεί συμπαρουσιάστρια έχει... του όλα καλά. Μπορεί να έχει ανάγκη από δουλειά. Δεν... Παιδί μου, δεν εξετάζουμε αυτό. Ναι. Άστα τώρα αυτά. Εξετάζουμε, γνωρίζω ότι η Τζόρτζια, τουλάχιστον οι δικές μου πληροφορίες, λένε ότι συμφώνησε για να είναι. Γιατί πέφτουν μπόμπες. Αυτό τι είναι τώρα. Είναι η πτώση. Τα νούμερα έκανα. Τα νούμερα της εκπομπής έκανα. Τα νούμερα. Η Τζόρτζια ήταν στην ομάδα, ήταν με Μουτσινά, με Σνατσάκη, με τη Ηλιάκη και τώρα με την Κωνσταντίνα Ευρυπίδου, ας πούμε, no offense Κωνσταντίνα μου, αλλά καταλαβαίνεις τα διαφορά, στα μεγέθη. Και επίσης, ήταν και εκπομπάρχης. Είχε μια πολύ καλή παρουσία πέρσι με το Τζόι στον Αλφα. Ήταν ωραίο όμως, εκείνο. Ήταν καλή εκείνο. Η Τζόρτζια. Και τώρα δεν μου φάνηκε εμένα αυτό το πράγμα. Η εκπομπή εκείνη γιατί την κόψανε. Ήταν ωραία. Νομίζω ότι έλειψαν τα χρήματα, οι χορηγοί. Αλλιώς ήταν καλή. Ήταν καλή. Και πήγαινε, ήταν... και πήγαινε συμπαθητικά. Μάλιστα. Αυτά είπε και μια καλή κουβέντα. Οπότε ας μας... Ο φίλος μας... Μα όλοι είναι... Καλή. Και η Κρίς, η Χριστιάνα η Αντωνίου. Ναι, καλά, σε κάποια Χριστιανά... πράγματα είναι καλή και προσπαθεί η κοπέλα. Μ' αρέσει σε κάποια, σε κάποια άλλα όχι. Του πω ένα μυστικό του Μαρίνου, Ελένη. Τι πιο μυστικό. Με τη Χριστιάνα. Ναι. Είμαστε συγγενείς. Είστε συγγενείς με τη Χριστιάνα την Αντωνίου. Ναι, τα λες δυνατά. Ναι. Εντάξει. Ενώ είσαι το πει σιγά. Είναι πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο. Με τη Χριστιάνα είναι συγγενείς, όσοι το βλέπετε τώρα από εκεί. Ναι, και η Ελένη έχει την τάση να μην τα τονίζει. Απλά τα επαναλαμβάνει για να μην τα λέμε. Λοιπόν, θα τους πιστώσω. Γιατί δεν μεγαλώνεται. Θα τους στέλνουν μήνυματα, θέλουμε να πούμε, λένε θα πολλά τους πιστώσω τι θέλουν. Αλλά δεν μπορώ να τα δω. Ναι. Λένε ότι βλέπανε τις σκιές τους, λέγανε διάφορα πράγματα εδώ πέρα. Αλλά δεν μπορώ να τα δω. Λοιπόν. Τέλος πάντων, τι έγραψαν τα νούμερα, είπες Μέμνονα. Ναι, αστειεύομαι εννοείται. Τα νούμερα εννοώ τα τηλεοπτικά, δεν είναι. Ναι. Α, δεν εννοείς τι έγραψαν, τι έκαναν. Τι έγραψαν τα νούμερα. Όχι. Τι έγραψαν τα νούμερα. Τα νούμερα. Ναι, αυτό είπε. Τα νούμερα τηλεοπτικά τα οποία είναι αυτά που κρίνουν όλες τις εκπομπές. Τι έγραψαν τα νούμερα, καταλαβαίνεις. Είναι και εκείνα βάρβαρο σπορ, ρε παιδάκι μου. Να κάνεις κόπο και να βγει και σου λέει 10. Τι 10, ρε κοπέλια, τι βλέπατε καλύτερα. Η Νάσια λέει, εγώ βλέπα τις σκιές τους. Ποιες σκιές τους, το νούμερο. Μπορεί να είναι το φωτισμό. Τι είναι το φωτισμό που έβλεπε την. Μα αφού έτσι είναι τώρα το. Αλλά αυτό με το έτσι σκηνικό, μπορεί να είναι η σκηνοθετική άποψη. Θέλω να το κάνεις διαγωνισμό, να βάλεις φωτογραφία. Δεν είναι. Να βγάλεις μια φωτογραφία και να βρείτε τις εκπομπές. Όχι, ναι. Λοιπόν, διαγωνισμός. Δείτε το σκηνικό από το Όλα Καλά. Ορίστε, και μπορείτε να αναγνωρίσετε από ποιες άλλες εκπομπές είναι το σκηνικό. Στέλνουμε τηλεθεατές λοιπόν στο σίγμα και θέλουμε να μας βρείτε από ποια σκηνικά. Λοιπόν, για να μην λένε όμως ότι είμαι απόλυτος και ισοπεδωτικός, που είμαι. Ναι, δεν το έκρυψα ποτέ. Τους πιστώνω το γεγονός ότι πήγαν έστω εν μέρη να διαφοροποιηθούν. Τα τρολαρίσματα δεν τους βγήκαν, αλλά αυτό είναι σύμφωνα με τα δικά μου στάνταρ τρολαρίσματος. Και έχω κάποια στάνταρ τρολαρίσματος. Είναι υψηλό το επίπεδο εδώ πέρα του τρολ. Η αντίληψη του Μαρίνου είναι πολύ υψηλότερη από το μέσο όρο. Ναι. Και αυτό το λέω και εγώ, ο οποίος τον γνωρίζω προσωπικά. Έτσι. Ναι. Δεν γελάει με τα ίδια πράγματα τα οποία ενδεχομένως να γελάσει ο μέσος τηλεθεατής. Έχουν. Η Τζόρτζια έχει χιούμορ, η Χριστιάνα έχει χιούμορ, η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου έχει χιούμορ, όσο και ένα έργο λάθος κηδιών, εκτός αν είναι η τελετέ Μπούκουρα, που έχουν χιούμορ. Ο φίλος μας δεν μας είπες για τον Τζόρτζ πώς είναι. Ο Τζόρτζ Ευτυχίου δεν έχω καταλάβει ακόμα, θα το δώσουμε χρόνο όμως, είναι φρέσκο Andrew παιδάκι. Άντριου Τζόρτζ Ευτυχίου. Ναι. Θα του δώσω όμως πίστοση χρόνου. Μάλιστα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα, δεν έχω σχηματίσει να πω την αλήθεια. Μια εκπομπή μόνο. Ναι, εντάξει, δεν είδα. Θα τον αφήνω προς το παρόν λίγο, και στο περιθώριο. Ο Μαρίνος κλείνει τα τηλεοπτικά πρόσωπα. Ναι, γιατί οι άλλοι όμως, οι άλλες τρεις είναι τηλεοπτικά πρόσωπα. Ναι, όχι. Εντάξει, είναι, ναι, και από ό,τι βλέπω, ειδικά οι συγκεκριμένοι, Ευρυπίδου, συγγνώμη, αλλά ούτε ανανεώνεται ούτε εξελίσσεται. Είναι ένα φλατ. Είναι και η Αφίδα και την Κλέλια εκεί πέρα. Ναι, δηλαδή έχω δει ξεφούσκωτο. Γιατί δεν την αναφέραμε. Ξεφούσκωτο. Είναι φλατ.
ξεφούσκω το λάστιχο τελείως. Flat. Η Κλέλια ήταν μέσα στην εκπομπή. Η Κλέλια συνεργάτηδα. Μπορεί να κάνει να είναι εξωτερικά. Είναι, ό, είναι κάτι, κάτι κάνει και εκείνη. Ένα δικό της. Νομίζω τα καλλιτεχνικά. Δηλαδή, δεν είναι το διαφορετικό και το πρωτοποριακό. Δικά τους λόγια χρησιμοποιώ. Quote. Έτσι, δικό τους, το καινούριο, το καινοτόμο, καινοτόμο όσο και το ουροδοχείο, τέτοια καινοτομία μιλάμε, για φοβερή καινοτομία, καμία σχέση. Είναι ένα απογευματινάδικο, κλασικό, τυπικό, κλασικό αρχαίγωνο, όπως ήταν και πριν 10 χρόνια, αυτό όπως ήταν και πέρσι. Αυτό δεν είναι κακό, γιατί κάποιες φορές αυτή τη συνταγή έχουμε ανάγκη. Ναι, φίλε, Ελένη, ναι, δεν είπα ότι είναι κακό. Να του δώσουμε λίγο νερό να πιει, γιατί αυτό θα πάτσει αφιδάτος. Να βάλουμε το κράκι. Βασικά να θέλω ένα ποτήρι νερό, να βάλω τη γλώσσα μου μέσα, να κατσου. Επιστρέφουμε σε λίγο. 8 είναι 9 και μισή. Ήταν ωραία για τα κακλή ωραία. Μια χορηγία. Είμαστε live ακόμα με μου. Είμαστε ακόμα. Λοιπόν, είμαστε ακόμα live. Θα τους πιάσουμε όλους τους φίλους. Ο Αναστάσιος, καλημέρα. Καλημέρα στη Ράνια από Αγρίνιο. Καλημέρα στην Έμιλη και τον Ανδρέα. Πέτα. Πέτα, ρε Μαρίνο, πέτα εννοείς. Πέστα ή πέτα να πετάξω. Πέστα. Η αμήχανη στιγμή όπου το Facebook σου βγάζει ότι η γυναίκα σου σε παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Με παρακολουθεί. Ναι. Καλημέρα στην Ειρήνη, στη Μύρια, στη Γιώτα, στην Κωνσταντίνα. Δεν την είδε στην εκπομπή Κωνσταντίνα, αν την είδε σήμερα. Στον Πάμπο Κυπρέο με το πιο φοβερό όνομα τεπώνυμο από τη Μελβούρνη. Πάμπο Κυπρέο, τέλειο. Τέλειο. Νομίζω πρέπει να είναι. Η Δάφνη, καλημέρα από τη Ρόδο. Ήταν διακοπές. Α, διακοπές στη Ρόδο. Ήταν, πήγαν χθες. Μπράβο, καλά να περάσετε. Τέλεια. Καλημέρα και στον Πάμπο, στην Ειρήνη, την Αυγή, τον Κυριάκο και την Άντρη, την Παπαευσταθίου. Γεια σου, Άντρη μας. Ο Αναστάσιος, θα συμφωνήσω. Ιδιαίτερα με τον Μαρίνο, το απολαμβάνω ιδιαίτερος για να δω τον δερματισμό σε αποκλειστικότητα ορθοδοξία. Στην παιδεία. Η Ευρυπίδο έχει ακόμα μεσημεριανό, ρε παιδιά. Ναι, ρε φίλε, έχει ακόμα μεσημεριανό Ευρυπίδο. Έχει ακόμα. Την ίδια πορεία έχουμε κι εμείς. Πώς γίνεται, αλλά έχει ακόμα, ναι. Η Δάφνη και ο Βέρνερ Ρότλερ. Ωραίο. Καλημέρα, φίλε μας. Καλημέρα και στο Βασίλη. iPhone 7, 100 ευρώ φθηνότερα. Την Άσια, τον Ανδρέα. Και τον Αναστάσιο και τον Σερουάν. Σερουάν Μαχμούτ Αλατά. Πολύ ωραίο όνομα τεπώνυμο. Ωραίος ο Μαχμούτ. Ωραίος ο Σερουάν. Σερουάν. Το προφέρω καλά, το προφέρω σωστά, φίλε μου. Καλημέρα και σε σένα. Νομίζω είναι Σερουάν. Δεν προφέρετε το W. Σερουάν. Άλλο έχουμε. Αυτά. Είμαστε live εδώ στο Σφαίρα Radio Cyprus για τους φίλους και από Ελλάδα που τυχόν μας βλέπουν. Είναι ο Σφαίρα Κύπρου, γιατί όπως λέτε προφανώς δεν είμαι ορνάω το γλου. Κάθε μέρα τα πιο φρέσκα, τα πιο ποιοτικά. Στείλτε το μήνυμά σας, περιμένουμε. Ελληνικά νεκταρίνια 1 κιλό, 1,89. Μήλα κόκκινα και πράσινα. Θα συνεχίσουμε με τηλεοπτικά. Άμα έχεις, ναι. Χοιρινά φιλετάκια 1 κιλό. Αλλά δεν έχει και άλλα. Πάντα έχουμε και άλλα, παιδί μου. Έχουμε. 3,99. Έχουμε. Αν είστε και εσείς μαζί μας, άμα θέλετε, συνεχίζουμε με τηλεοπτικά. Και στο επόμενο. Να μου το τι έζησα τώρα. Με ηλία βρετό live. Πίσω για μένα. Πανεπιστήμιο Κύπρου, 3η 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση εισιτηρίων 10 ευρώ. Χορηγή και ο Wise Print Copy Center. Διοργάνωση Great Events. Για πληροφορίες 7000-1968. Ηλίας Βρετός Live, 11 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επίλεξε πτυχίο από το University of West London, σπουδάζοντας στο Cyprus Institute of Marketing. BA in Accounting and Finance, με μόνο 3 χρόνια θέληση και δίδακτρα 6.500 ευρώ. Καλημέρα και στο Δημήτρη τον Αθιενίτη. Από τα 14 μαθήματα. Από τους φούρνους! Από τους φούρνους μπορεί να είναι από τις γνωστές οικογενείας. Δημήτρη, είναι πολύ εντωμεταξύ αθλητές. Έχουν ξέρους καρπούς. Σωστά, είναι οι κατασκευαστές. Και το σούπερ μάρκετ. Έχει πολλούς. Η Αθιένου. Πολύ πετυχημένη. Ναι. Είναι το χωριό των επιχειρηματιών η Αθιένου. Στην πιο δυνατή συναυλία του καλοκαιριού.
Καλώ το παιδί, αλλά είμαστε live. Πού πα, παιδί μου, γιατί ξαφανίζεσαι. Γιώργο Ρόζα. Ρόζα ή Ρόζα. Ρόζα. Έτσι, Ρόζα. My man, can. Και ο Κωνσταντίνος Λαβρέντης. Σκεφτείτε πόσο όμορφος είναι ο κόσμος μας. Έτσι. Πλημμυρισμένος από χρώματα. Σκεφτείτε τον ουρανό. Έλα. Τη θάλασσα. Τη φύση και τις εικόνες. Έλα, ρώτα, ρώτα εδώ ελεύθερα. Το μοιραστούμε με τους ακροατές μας. Δεν κάνεις με ρωτήσεις γιατί είναι τα προσωπικά μου. Άμα δεν είναι τα προσωπικά μου. Αλλάξτε το τέλος της ιστορίας. Ποιο, το οροδοχείο. Α, για το οροδοχείο. Την κατουρίθρα. Λοιπόν, γιατί δεν έχεις την αγορά. Ξέρω εγώ τι γίνεται. Θέλεις σοβαρά να αγοράσεις, δηλαδή, μια οροδόχο με... Δεν θέλεις. Δεν θα το διαβάσεις. Πίνουνε και χυμό μέσα, το ξέρεις. Και χυμό. Ναι. Τις αγορές σας και θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση... Για φίλοι μας από Ελλάδα, αν δεν γνωρίζετε αυτό για το χαμό που γίνεται εδώ στην Κύπρο με το οροδοχείο, μπείτε στη Lifeo, έχει ένα κείμενο που έγραψα. Και θα ενημερωθείτε σχετικά στα μικροπράγματα και στο φίλο μας τον Άρη Δημοκίδη εκεί στη Lifeo. Διαφημίζω και την πραγματιά μας, σε πειράζει. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει, δεν το κάνεις στον αέρα. Το κάνεις εκτός, δικαιούσε φίλε μου. Δικαιούσε φίλε μου. Ελάτε, σας θέλουμε εδώ στο Σφαίρα Radio. Έχουμε και έναν Οικονομόπουλο τώρα να παίζει, τον ακούτε εσείς. Θέλουμε τα μηνύματά σας εδώ κάτω να τα διαβάσουμε. Πείτε μας αν είδατε Ευρυπίδου. Αν είδατε, στην επόμενη ώρα, στο επόμενο θα μιλήσουμε και για το Next Top Model. Το επόμενο μισάωρο, μισή ώρα έχει μείνει, δεν έχει ώρα. Στην επόμενη, ναι, το επόμενο μισάωρο, ναι. Καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στην καλύτερη πρωινή τρελοπαρέα. Ου, Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τα καλά σου λόγια. Καλημέρα και σε σένα, Χριστίνα Μωυσέως. Δεν ψεύω να είσαι συγκινής του αφεντικού μας, του μάστρου μας. Χριστίνα Μωυσέως μας, καλημέρα στην καλύτερη πρωινή τρελοπαρέα. Χριστίνα Μωυσέως, λέω και με σχέση με τον μάστρο μας. Όχι, δεν έχει σχέση. Όχι. Είναι από πίσω ο υπερδιευθυντής μας. Α, είναι εδώ ο διευθυντής μας. Είναι από πίσω. Να μπλέξουμε. Ο Αναστάσιος λέει τον ακούει τον Οικονομόπουλο, τον Οικονομό, τον Οικονομό. Δυνάμωσε λέει, τον ακούει αμυδρά. Τώρα... Έλα, να ακούμε και μουσική μες ο φίλος. Δώσε, δώσε. Κι απ' την κατάθλιψη τρέλα δυο λεπτά. Πες, αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, πολύ ευχαρίστως. Ό,τι ερώτηση έχετε, γενικά, δεν μας υποδογνώστε. Ό,τι δεν μπορείτε να κουκλάρετε, δηλαδή αν θέλετε να ρωτήσετε, ας πούμε, την γνώμη μας για κάτι. Εδώ, στα μηνύματα από κάτω. Στο 5888 και στα social media του σταθμού και τα δικά μας τα προσωπικά. Όχι της Ελένης. Ακολουθήστε Ελένη.σιδερά στο Instagram. Ποια Ελένη.σιδερά στο Instagram τώρα όμως. Βοηθήστε πόσοι την. Πόσοι είσαστε, 34 θωρείτε. Θέλω 34 followers. Θέλω τώρα όμως. Ναι, ναι, βοηθήστε την να γίνει influencer. Ελένη.σιδερά θα σας επηρεάσω. Ένα λεπτό άντρας μου. Έλα γαμπή. Γιατί αν γίνει influencer. Θα γίνω influencer. Καλημέρα λέει ο Τάσος. Ποιος είναι, ποιος είναι. Ποιος ήταν. Ο Τάσος λέει το πιο ωραίο στιγμιότυπο από τη χθεσινή εκπομπή ήταν τα live σου στο Insta. Α, είδες, εμείς πρέπει να κάνουμε live στο Insta. Ναι, χρησιμοποιούν πολύ το Insta τα παιδιά. Γιατί παίρνεις Facebook να κάνουμε το Insta. Θα βγούμε και στο Insta εμείς. Θα βγούμε και στο Insta, το υποσχόμαστε. Έλα, βγες τώρα, βγες τώρα. Βγες από αλλού. Θα πω και εγώ πάλι. Βγαίνουμε από παντού, λοιπόν. Θα βγούμε του από παντού. Τώρα. Πάμε. Περίμενε, να βάλουμε και περίμενε, παιδί. Περίμενε. Τι να περιμένω. Όχι, ενώ βγαίνουμε. Α, έβαλα τον beauty. Νίκος Οικονομόπουλος στο μπάσιμο μας στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπούλας. Εδώ παρέα με την Ελένη Σιδερά. Βγαίνουμε live από παντού, παιδιά. Από παντού, τώρα που είμαστε, από πού άλλο είμαστε. Βγαίνουμε από το Instagram το δικό μου Ελένη.Σιδερά. Πόσες, ούτε το BBC δεν βγάζει τόσο κανάλια. Έτσι πρέπει να βγαίνουμε, να μας βλέπουνε. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στην Κωνσταντίνα την Ευρυπίδου, η οποία μας ακούει. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Ακούει η Κωνσταντίνα,
Θέλει μήπως να παρέμβει και στην εκπομπή. Έστειλε μήνυμα η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου. Θέλει να παρέμβει η Κωνσταντίνα στην εκπομπή. Σου είπε η κοπέλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλά σας ζωή. Το σκηνικό το επιμελήθηκε, δεν έχει καμία αντιγραφή. Μα δεν είπαμε ότι έχει. Δεν είπαμε ότι έχει αντιγραφή, ότι αποτελείται από κομμάτια. Αφού κάποιοι τα αναγνωρίσαμε. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί κάνουμε recycling. Μπράβο. Ανακύκλωση. Τώρα, αν κάνουμε και λάθο, εντάξει, δεν είναι. Εντάξει, παιδιά, είναι low budget, αλλά είπαμε ότι υπάρχουν κάποιοι, νομίζω, δεν ξέρω τότε είναι πολυθρόνε ή φωτιστικά, κάτι του Βουράτε Γειτόνι, τα οποία νομίζω πηγαίνουν από εκπομπή σε εκπομπή. Η εικόνα είναι ωραία σε αυτό είναι από το Βουράτε Γειτόνι. Δηλαδή, κάποια αναγνωρίστηκαν. Πάμε σε άλλες εκπομπές. Εκπομπές. Ναι, έχουμε εκπομπές. Εκπομπές. Ναι, έτσι είναι, λέγει ο γιος μου μικρός. Είχαμε Style Rocks. My Style Rocks και πρεμιέρα χθες. Με παρουσιάστρια την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, από Κωνσταντίνα σε Κωνσταντίνα. Από Κωνσταντίνα σε Κωνσταντίνα. Γιατί η Κωνσταντίνα τώρα Σπυροπούλου κάνει το My Style Rocks. Έχει... Ναι, η ναι, ναι. Ποια ήτανε. Θα είναι άλλο το. Είναι... Θα έχουμε το My Style Rocks και θα έχουμε το άλλο που είναι με τα μοντέλα. Το Next Top Model. Next Top Model έχει ξεκινήσει. Περίμενε, και περίμενε. Αυτό. Περίμενε. Μην τα. Παιδιά, η Σπυροπούλου παρουσιάζει το My Style Rocks. Η προηγούμενη ποια ήτανε που το παρουσίαζε. Α, πώς την. Η Δίκη... Όχι, νομικού, η Αραβανή. Η Αραβανή. Αυτή. Η Αραβανή. Θυμίζει το Ραβανί. Πάντα γλυκό, ναι, πεινάω από την. Ναι, και εγώ πεινάω. Ναι, επειδή σου θυμίζει το Ραβανί γι' αυτό. Αλλά συγγνώμη, Σπυροπούλου, μου αρέσει. Έχει κάτι, αλλά. Τι. Style, είσαι, δεν τη λες. Γιατί δεν είναι Σπυροπούλου. Όχι ιδιαίτερα. Δεν είναι style icon όχι, Σπυροπούλου. Όχι ιδιαίτερα. Όχι. Όχι. Καλά, σε ποια κάμερα κοιτάω. Αυτό έχουμε τρεις τώρα. Βγαίνουμε από το Facebook, ναι, του Σφαίρα, από το δικό μου, από τη σελίδα, Μαρίνος Νομικός, τη σελίδα μου, και από το Instagram. Instagram είναι ναι, εδώ. Παιδάκι μου, Ελένη Σιδερά. Τόσες κάμερες, σε ποια κάμερα κοιτάω. Τόσες κάμερες, ούτε το Plus δεν έχει. Τρεις παιδιά, γιατί το Plus πώς έχει. Ούτε το Plus δεν έχει τόσες κάμερες. Βγες και γιατί, εσύ από κάπου μέρος. Περίμενε, μπορείς... έχει κάμερες το Plus. Πρέπει να μην έχει, αφού βγάζει δελτία. Εκπέμπει. Α, εντάξει, οκ. Έμεινα λίγο πίσω. Τελικά μάλιστα, με τις εκπομπές που διεκδικούσε. Αυτός που το... βλέπετε πίσω μου. Αχ. Ναι, αυτός εδώ. Αυτός είναι ο μάστρος μας. Ο διευθυντής, ο Μάνος Μωυσέος. Ναι, αλλά εσείς που ακούτε δεν τον βλέπετε. Δεν τον βλέπετε, αλλά εσείς στο Facebook όμως το βλέπετε. Ξυγχιστήκαμε, θα καεί το μυαλό μου. Λοιπόν, πολλές κάμερες εδώ τριγύρω. Φίλοι όμως, γιατί πρωτίστως αφαινόμαστε σε εσάς εκεί έξω που ακούτε. Ναι. Τι είπε η Κωνσταντίνα. Δεν θέλει να βγει στην εκπομπή, ας βγει, να μας πει και την πρεμιέρα, να μας μιλήσει. Πάρτε ένα τηλέφωνο. Μετά, δεν μπορώ να την πάρω τώρα, λέγε. Και εσύ αμέσως, αφού θα κλείσουμε. Δηλαδή το τελειώσουμε. Λοιπόν, Greece Next Top Model, το είδατε, πήγε πολύ καλά. Όχι, αλλά θέλω να το δω, πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Και η Κωσάκη δεν χτύπησε σε κάποια τέταρτα, δεν προλάβα να βγάλω το μέσο όρο. Σε ποιο κανάλι. Γιατί τελικά νομίζω τελείωσε γύρω στις 11, αν δεν κάνω λάθος. Πείτε μου σας παρακαλώ, γιατί δεν είδα την ώρα. Και εγώ προς το τέλος είδα αρχή, λίγο μέση, λίγο τέλος. Βράδυ ήταν. Προσπαθούσα, έβλεπα και Jack Ryan τη σειρά. Τι είναι θα σας μιλήσω για αύριο, γιατί θα ήταν προλάβουμε σήμερα. Όχι, τηλεοπτικά σήμερα είναι Κυριακά. Ναι. Αύριο το Jack Ryan. Ας μιλήσουμε τώρα για συμβατική τηλεόραση και τις σειρές αύριο. Το Greece Next Top Model, λοιπόν, πώς σας φάνηκε. Ναι, ούτε εγώ κατάλαβα. Το Greece Next Top Model. Ωραία, εντάξει. Ή το Next Top Model, γιατί το Greece με την απόστροφο δεν ξέρω πώς προφέρεται. Είναι Greece, είναι Greece's. Το κατάλαβα. Είναι Greece, απόστροφο και άλλο, έτσι. Μην κολλάτε στη λεπτομέρεια, στην ουσία να πάμε. Το είδατε. Πάλι τίποτα δεν είδατε. Δεν το είδα. Πάλι μου ήρθατε προετοίμαστε. Αφού είσαι με επαγγελματική διαστροφή, εσύ έχεις. Καλά, μόνος μου τα λέω. Τι να κάνω. Δεν πρέπει να ανταλλάσσουμε, ας πούμε, απόψεις. Να μου πεις τι θες να δω, να το δω, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, εγώ το βρήκα αρκετά τράσι και πιασιάρικο. Νομίζω θα το βλέπω. Λόγω. Κυρίως για την προφορά της Σκαγιά. Ναι. Δηλαδή, όταν έλεγε. Μου άρεσε αυτό, βρήκα ότι έχει ένα twist. Έτσι ακριβώς η προφορά. Τέτοια. Ναι, γύρναγε η γλώσσα, δηλαδή έκανε 180 μοίρες, έτσι πήγε η γλώσσα. Ναι. Έκανε τα γυρίσματα. Είναι άμα θες το αξάνθρωπο. Έκανε το γύρισμα της Καγιά κάθε φορά που έφτανε σε αγγλική λέξη μέσα στο λεξιλόγιο της και πάρα πολλές αγγλικές λέξεις μέσα στο λεξιλόγιο της. Έκανε περιστροφή δερβίση. Έτσι πήγε η γλώσσα. Έτσι γύριζε. Μάλιστα. Και μου άρεσε αυτό. Έγραψε. Μου άρεσε γιατί λέει. Μου άρεσε γιατί έχεις attitude. Attitude. Ναι, attitude. Αυτό, no, κατάλαβες. Really. Αυτό. Και δείχνει. Αυτό. Και επίσης, μου άρεσε πάρα πολύ το συγκαταβατικό. Πήγε η άλλη με τα περιτά κιλά. Ναι. Και την πέρασαν κανονικά. Γιατί, γιατί σου λέει, ήρθες εδώ και εκπροσωπείς το διαφορετικό. Έτσι.
γιατί είχε τρία άτομα τα οποία ήταν όλοι. Δεν είναι το διαφορετικό. Το διαφορετικό εσύ που συλλέγει. Πήγε η άλλη επίση. Το διαφορετικό από αυτό που ζητούν. Γιατί λέγεται next top model. Γιατί ω γνωστόν τα next top model είναι υπέρβαρα και ένα 55. Μα έχει τώρα. Έτσι είναι τα top model. Τα πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα στον κόσμο, με εξαίρεση την Ashley Graham, η οποία είναι plus size. Το πιο κοροϊδεύει σε μένα. Όχι. Βγες την Ashley Graham. Όχι. Είναι ωραία η Ashley Graham. Όχι, την ξέρω, sorry. Την ξέρεις. Τι θες, την επιθυμείς. Λυσιαστή. Όχι, δεν μου έλεγες ότι είναι η φαντασίωσή σου. Ναι, πότε το λέω αυτό. Δεν είμαστε στον αέρα. Όχι. Συγγνώμη. Είναι αυτό το κάνει και με εκθέτη. Η Γιώργα δεν μας βλέπει. Ναι, γιατί μου το έλεγαν πάντα από μικρός ήμουν πολύ καλό στην έκθεση. Ναι. Τι σαχλό ήταν αυτό. Κρυάδες. Μου αρέσει. Λοιπόν, εσείς είδατε Next Top Model. Είδατε πώς περνούσαν, δεν είχαν ούτε όριο στο ύψος, ναι, ούτε στο βάρος. Πάλι καλά. Και ήταν καλό. Έτσι πάμε τα στερεότυπα, παιδιά. Ήταν καλό. Απλώς αναρωτιέμαι εγώ πάλι ο αφελής. Ναι. Ο αφελής. Το έκαναν γιατί όντως το πίστευαν αυτό το πράγμα, ή το έκαναν γιατί η πολιτική ορθότητα πλέον έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που σου λέει. Το έκαναν γιατί η πολιτική ορθότητα έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα. Και επίσης το έκαναν γιατί το έκαναν και τα αντίστοιχα next top model των άλλων χωρών που ακόμα τρέχουν. Μπράβο! Γιατί όταν έχεις κάποια η οποία ξέρεις ότι. Δες τα top model γενικά πώς είναι. Ναι. Τα βλέπεις πώς είναι. Τα περισσότερα είναι στα όρια της ανορεξίας. Ναι. Έχεις μια εικόνα. Ή πολύ κοντά, ναι. Ή πολύ κοντά, ναι, τέλος πάντων. Και πηγαίνει τώρα μια η οποία δεν ανταποκρίνεται σε αυτά. Σε αυτά, ναι, που μιλάμε έχει... τώρα για το top model. Έχει γιατί ψωμάκια. Δεν είναι το Star Kypros, ναι, το οποίο μπορεί οι κανονισμοί να είναι λίγο χαλαροί, γιατί μιλάμε για το Star Kypros. Έτσι. Ναι. Για ευνόητους λόγους. Για ευνόητους λόγους. Καταλαβαίνετε. Πολύ μικρή δεξαμενή. Δεν κοιτάμε τώρα να έχουμε και πολύ ψηλά τον πύχη. Παρακάτω, παρακάτω. Ο πύχης στο Star Kypros. Μην πιάνεσαι με άλλα πράγματα. Καταλαβαίνετε. Προχώρα. Ωραία. Οπότε, όταν έχεις το top model στον τίτλο σου και ψάχνεις το top model της Ελλάδας και περνάς άτομα τα οποία, ας πούμε, δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα ενός top model, τουλάχιστον όπως το έχουμε στο μυαλό μας, διότι να συμβαίνουν. Ή όντως το πιστεύεις αυτό και έχεις μπροστά σου ένα ανθρώπινο, ένα πλάσμα, έναν άνθρωπο το οποίο δεν μπορείς να του πεις οτιδήποτε για την εμφάνισή του, γιατί θα τον προσβάλλεις, έτσι. Άρα, επικαλείς την πολιτική ορθότητα και κοιτάς να ξεγλιστρήσεις, βρίσκοντας διάφορα, άμα θες να τον κόψεις, ή του τύπου κάτι γενικά και αόριστα, εκπροσωπείς το διαφορετικό, και επειδή εκπροσωπείς το διαφορετικό, σε περνάω. Μ' αρέσεις. Γιατί μ' αρέσεις που εκπροσωπείς το διαφορετικό. Μας άσχετα, αρέσει, άμα βγεις μετά και πας σε ένα χώρο ο οποίος δεν σέβονται ούτε το διαφορετικό και θα σε πετάξουν έξω ή θα πέσουν κάτω στο πάτωμα τα γέλια μόλις σε δούνε. Άσχετα από αυτό, εγώ θα σε περάσω όμως, γιατί εκπροσωπείς το διαφορετικό. Ναι, και εγώ υποστηρίζω το διαφορετικό και επίσης με τραβάει και η κάμερα όταν το λέω. Ναι, ναι, ακριβώς. Εντάξει, ακριβώς μακάρι αυτό. Να είμαστε ψεύτες. Δεν πειράζει, αλλά... όποιο λόγο και να γίνεται, είναι καλό να γίνεται. και όταν σταματήσουμε επιπλέον, επιτέλους να το επισημαίνουμε, πάει να πει ότι είμαστε εκεί που θα έπρεπε να είμαστε. Και επίσης, πάλι ο αφελής να ρωτήσω, αν όντως υποστηρίζεις το διαφορετικό, μήπως τότε και οι κριτές που προέρχονται όλοι από το χώρο της μόδας θα έπρεπε να ήταν υπέρβαροι ή να είχαν διαφορετικό. Ένα 50 με τα χέρια στην ανάταση. Είναι όλοι καλούπι. Μήπως να ήταν. Είναι ο Χάρης ο Χριστόπουλος, είναι η Μπέτι Μαγκύρα και. Όχι, μιλάμε όχι, για το Style Rocks. Όχι, για το Christopher Stop Model. Είναι η... Εγώ τη Δίκη Καγιάννα σου αναγνώρισα, τους άλλους τους ήξερα. Μάλιστα. Δεν τους ξέρω, αλλά είναι όλοι, προέρχονται όλοι από τον χώρο της μόδας. Να σου πω κάτι, τα τελευταία μία νομίζω και fashion blogger είναι τι είναι. Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί τόσα πολλά πρόσωπα στην τηλεόραση που δεν προλαβαίνεις να συγκρατήσεις ονόματα, μου φαίνεται. Και εγώ που έχω θέμα με τα ονόματα. Καλά, σιγά δεν είναι τίποτα να σταυρώ τα ονόματα, μου πέσουν τόσο μεγάλη σημασία. Να σταυρώ και εδώ. Δεν είναι... Μα δεν θα τα θυμάμαι για να μου τα πεις. Είναι δεν θα τα θυμάμαι. Αλλά θέλω να σας πω ότι μάλλον θα το βλέπω. Μάλλον θα το βλέπεις. Μάλλον θα το βλέπω. Είχε κάτι που. Εντάξει, τώρα σκέφτομαι φυσικά έχουν αλλάξει εποχές. Ναι, μετά τώρα χρόνο, πριν 10. Δεν μπορεί να κάτσει να δει τώρα το χρόνο. Όχι, τίποτα άλλο. Θα μας βάζει να βλέπουμε κι εμείς. Συγγνώμη, είναι και δουλειά μου. Είναι δουλειά μου. Πρέπει να βλέπω τηλεόραση, παιδιά. Είναι μέρος της δουλειάς μου. Είναι μια βρώμικη δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει. Ποιος θα κάτσει να δει. Πώς αλλιώς θα κάτσει να δει την Ευρυπίδου. Έλα, μωρέ, σταμάτα. Άμα δεν κάτσω εγώ να τη δω. Τι θα κάτσει να δει την Ευρυπίδου. Μέσα, πε και κάποια άλλη. Συγγνώμη, Κωνσταντίνα, από όλα αυτά που είπε, το σκηνικό είναι που την.
Ναι, περίεργο. Μόνο αυτό και το σκηνικό την πείραξε. Ή πώς να βγει η κοπέλα να μιλήσουμε. Όχι. Γιατί. Έτσι. Γιατί να μην τη δώσουμε βήμα, δεν κατάλαβα. Βήμα έχει όποτε θέλει. Α, είναι ο Χάρης ο... Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε και την... Τραγούδι, τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο. Εγώ τα κλείνω τα live. Ναι. Γεια. Λοιπόν, σας αφήνουμε κάπου εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας, που μας ανεχτήκατε και μέσω από το... από το Facebook. Ίσως καταφέρουμε πάλι αύριο να είμαστε μαζί, κάποια στιγμή. Για 5 ακόμα λεπτά θα είμαστε στον αέρα. Ακολουθεί Μαριάννη Σιφόρου. Γεια σας και ευχαριστούμε. Bye.